Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω ένα από τα δύο νέα Nokia μοντέλα τα οποία έφτασαν στα χέρια μας, τα 3.4 και 5.4. Είναι λοιπόν το Nokia 5.4, το οποίο πάμε να δούμε ευθύς αμέσως. Είναι μια επιλογή στη mid-range κατηγορία με 2 χρόνια Android upgrades εγγυημένα, πολύ σημαντικό αυτό από την Nokia, και πάμε να δούμε την συσκευή η οποία υπόσχεται να καλύψει άνετα τις ανάγκες του μέσου χρήστη με τα χαρακτηριστικά της. Τετράγωνη συσκευασία, και έχουμε να δούμε σε smartphone. Εδώ είναι λοιπόν σε πολύ ωραίο μπλε χρώμα με αυτό το ριγέ εφέ αλλά smooth πίσω πλάτη. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Το πινάκι για το SIM tray, κάποια βιβλιαράκια, και εδώ έχουμε τον φορτιστή και το καλώδιάκι Type-C φυσικά. Ο φορτιστής είναι 10 watts, ικανοποιητική ταχύτητα φόρτισης, και εδώ είναι η συσκευή η οποία, όπως είπαμε, έρχεται σε μπλε χρώμα. Πίσω έχουμε ένα στρογγυλό κάμερα module το οποίο εξέχει λίγο από την πλάτη, οπότε προσοχή αν δεν βάλετε κάποια θήκη. Έχουμε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος κάτω από την κάμερα. Είναι σχετικά μικρό σε μέγεθος, αυτό έχω να παρατηρήσω, σαν μέγεθος αυτού του κυκλικού δίσκου εδώ πέρα. Κατά τα άλλα πολύ ωραίο το φινίρισμα, smooth και ελαφρώς κυρτό στα τελειώματά του. Το frame με matte φινίρισμα στα πλάγια, audio jack στο πάνω μέρος. Αριστερά έχουμε Google Assistant πλήκτρο. Στο κάτω μέρος φυσικά τα υψη θύρα και έξοδο ήχου, και στο πλάι τα απαραίτητα πλήκτρα της συσκευής. Πάνω αριστερά έχουμε ένα hall notch το οποίο στεγάζει την selfie κάμερα, και αυτό που θα κάνω αυτή τη στιγμή είναι να βγάλω και το SIM tray για να δείτε κι εσείς ότι μπορεί να δεχθεί 3 κάρτες, 2 nano SIM και 1 microSD για επέκταση του αποθηκευτικού χώρου. Το Nokia 5.4 λοιπόν έχει πάχος 8,7 χιλιοστά, βάρος 181 γραμμάρια, εύχριστο σχετικά με το ένα χέρι. IPS οθόνη 6,39 ιντσών με τυπική, typical φωτεινότητα 400 nits. Τα bezels είναι κανονικού μεγέθους προς μεγάλους στο κάτω μέρος, γι' αυτό έχει μπει και το λογότυπο εδώ πέρα της Nokia για να βοηθήσει κάπως την κατάσταση. Έχουμε ανάλυση οθόνης 720p με 19.5:9 aspect ratio. Η συσκευή έχει στο εσωτερικό της το Qualcomm Snapdragon 662 chipset, το οποίο είναι ένα καλό mid-range chipset από την Qualcomm, προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις, συνδυάζεται στο κινητό που κρατάω στα χέρια μου με 4GB μνήμης RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου. Και γενικά είναι μια συσκευή που όντως θα καλύψει τις ανάγκες σας. Δεν είναι 5G, να το πούμε αυτό, το 662 δεν είναι 5G chipset από την Qualcomm. Τρέχει Android 10, φυσικά θα λάβει πολύ σύντομα Android 11 και όπως είπαμε θα λαμβάνει να βαθμίσει και για 2 χρόνια ακόμη. Και πάμε να δούμε την τετραπλή πίσω κάμερα της συσκευής, η οποία περιλαμβάνει έναν κύριο αισθητήρα 48MP με διάφραγμα φακού 1.8 και face detection autofocus. Έχουμε επίσης μια ultra wide κάμερα των 5MP και άλλες δύο των 2MP έκαστη, μια macro και μια depth, όπως σωστά μπορεί να υποθέσατε. HDR, λήψη 4K βίντεο στα 30fps. Ένα πολύ λιτό interface, χωρίς bloater, χωρίς περιττές εφαρμογές, πολύ γρήγορο, πολύ smooth. Η selfie κάμερα 16MP ο αισθητήρας στο εμπρός μέρος, δυνατότητα λήψης 1080p βίντεο. Έχουμε μονό ηχείο, audio jack όπως είπαμε, Wi-Fi BGN με δυνατότητα hotspot, Bluetooth 4.2, AT2DP, AptX Adaptive. Εδώ από πλευρά συνδεσιμότητας έχουμε τα απολύτως βασικά λοιπόν. Και FM ραδιόφωνο όπως και USB Type-C θύρα με δυνατότητα USB on the go, αλλά και NFC που είναι σημαντικό και δεν το έχουν όλες οι συσκευές της κατηγορίας, οπότε πρέπει να το αναφέρουμε σαν κάτι το θετικό, σαν ένα πλεονέκτημα της συσκευής της Nokia. Όσον αφορά την αυτονομία, έχουμε μπαταρία με χωρητικότητα 4.000 mAh στο εσωτερικό της συσκευής. Της δίνει περίπου μία μέρα αυτονομία και όπως είδατε μπορεί να φορτίσει με ταχύτητα έως και 10 watts με τον παρεχόμενο φορτιστή. Αυτό είναι το Nokia 5.4.
διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά, μια πολύ τίμια συσκευή στην κατηγορία της, με pure Android ουσιαστικά και με 2 χρόνια αναβαθμίσεις εγγυημένες, με decent specs, μπορεί λοιπόν να σας καλύψει και με πολύ ελκυστική εμφάνιση τις ανάγκες του μέσου χρήστη.